και 14. Ένα ραδιόφωνο που πια έχει υψώσει μια φωνή από τις 11 Ιούνιου και μετά διαφορετική. Και από την Πέμπτη, από τα ξημερώματα της Πέμπτης που τα ΜΑΤ μπήκαν στο Ραδιομέγαρο κάτω στην Αθήνα και έγιναν κάποιες εκπομπές εκεί εξωτερικά με τα ΜΑΤ από πίσω, απίστευτες στιγμές, έχουμε αναλάβει ένα μεγάλο βάρος το οποίο το αντιλαμβανόμαστε. Μαρία, να διαδηλώσουμε για μια εξόρυξη που δεν θα γίνει ποτέ. Μόνο στη φαντασία του θα μείνει. Να διαδηλώσουμε για τη λαϊλασία της φύσης, του βουνού και του νερού μας. Είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε εμείς οι αγωνιστές της Χαλκιδικής που θέλουν να μας παρουσιάσουν σαν τρομοκράτες. Εμείς λοιπόν τους θέλουμε ένα μήνυμα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε και θα πολεμήσουμε μέχρι τέλος. Θα στείλουμε ένα μήνυμα ότι εδώ δεν είναι Καναδάς, δεν είναι Ελντοράντο, εδώ είναι ο τόπος μας και κάνουμε κουμάντο. Την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της ΕΡΤΡΙΑ, στους εργαζόμενους που βιάστηκαν, που μπήκαν μέσα στην ΕΡΤΡΙΑ μια κυβέρνηση του φασισμού. Γιατί μόνο αυτό μπορούμε να πούμε για αυτή την κυβέρνηση. Είμαστε μαζί τους, δυναμικά, και θα είμαστε όσο μας χρειαστούν. Εμείς λοιπόν οι Επιτροπές Αγώνα της Χαλκιδικής ετοιμάζουμε ένα καραβάνι που θα ξεκινήσει στις 23 του μήνα, 23, 24 και 25. Θα ξεκινήσουμε από Χαλκιδική, θα επισκεφθούμε την πρώτη πόλη, την Κατερίνη, Λαμία, Λάρισα, Βόλο και θα καταλήξουμε στην Αθήνα. Στέλνουμε μήνυμα προς όλους τους αλληλέγγυους να μας περιμένουν, να μας στηρίξουν και να μας ακολουθήσουν. Το δίκαιο είναι μαζί μας. Θα νικήσουμε.